Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο του καναλιού μας. Γίνεται να μετατρέψουμε ένα ελαιοραυδιστικό που δουλεύει πάνω σε μπαταρία σε ένα εργαλείο που θα συνδέεται και αυτό πάνω στη γεννήτριά μας? Τι προσπάθειες έγιναν, με ποιους τρόπους και ποιο το αποτέλεσμα? Αν μόλις ανακάλυψες το κανάλι μας, μην ξεχνάς να πατάς το κόκκινο κουμπάκι της εγγραφής και like στο βίντεό μας. Έτσι στηρίζεις την προσπάθειά μας, αλλά κυρίως βοηθάς τον αλγόριθμο του YouTube. Πολλοί καλλιεργητές, κυρίως νέοι, θα ήθελαν να μπορούν πάνω σε μία γεννήτρια να χρησιμοποιούν κάθε ελαιοραυδιστικό τους. Προσπαθήσαμε λοιπόν, με τη βοήθεια των ειδικών της Εργαλείο.net, να λύσουμε απορίες πάνω σε τεχνικά θέματα. Χρησιμοποιήσαμε το ελαιοραυδιστικό Olivarex Ε5000 της Ιταλικής εταιρείας Ibea, την οποία αντιπροσωπεύει στη χώρα μας η Garden Time στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε και σήμερα μαζί μας και μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά. Καλή δύναμη! Γιώργη, καλησπέρα και για ακόμα μία φορά. Καλησπέρα, Δημήτρη. Φέραμε ένα ελαιοραυδιστικό εδώ, η Ibea, το Olivarex Ε5000, που λειτουργεί με τροφοδοσία μπαταρίας, να δοκιμάσουμε και στην πράξη αν μπορούν αυτά τα συγκεκριμένα μηχανήματα, που εσύ τα ξέρεις καλύτερα, να δουλέψουν πάνω σε μία γεννήτρια βενζίνης, με απλά λόγια. Θέλω να μας πεις τι ακριβώς έγινε τώρα εδώ. Λοιπόν, τι κάναμε? Το μηχάνημα αυτό που μας έφερες ήταν 40 βολτ, δηλαδή είχε μια τάση λειτουργία 40 βολτ. Έχει τροφοδοτικό που κάνει τα 12 βόλτα, κάνει 40 και δουλεύει το μηχάνημα. Το ξέραμε εκ των προτέρων ότι θα δουλέψει, αλλά είπαμε ας το κάνουμε και στην πράξη, να το δούμε σε πραγματικό πώς θα είναι η πραγματική κατάσταση. Το κάναμε όντως και είδαμε ότι με το δυναμό, παρόλο που είχαμε βάλει το κονβέκτορ που έβγαζε 12,8 βόλτ σταθερά, δεν μας δούλευε. Το βάλαμε το ίδιο μηχάνημα στην μπαταρία και δουλεύει κανονικά. Αυτό οφείλεται στο ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα δεν είναι 12 βολτ, είναι 40 βολτ ουσιαστικά.
και έχει ηλεκτρονικά, οπότε το δυναμό με τα ηλεκτρονικά δεν μπορούσε να παντρευτεί, να συνεπάρξει. Άρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε οπότε, και πάλι. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις το ξέρουμε τώρα αυτά τα μηχανήματα που δεν είναι 12 βολτα και είναι 33 βολτα, 40 βολτα και το καθεξής, αυτά δουλεύουν μόνο σε μπαταρία και πουθενά αλλού. Ακόμα δηλαδή και σταθεροποιητή να έχουμε και ό,τι και να έχουμε, δεν δουλεύει σε δυναμό, μόνο σε μπαταρία. Αν ήταν πιο μηχάνημα πάλι τύπου χτένας, αλλά ήταν 12 βολτο, εκεί δεν θα είχαμε πρόβλημα. Τα έχουμε δοκιμάσει πολλές φορές, δουλεύουν χωρίς κανένα πρόβλημα. Εγώ θέλω να δει ο κόσμος ότι το σέρβις σας είναι πραγματικά ανθρώπινο και δεν είναι θέμα απολύσεων. Εμείς κάνουμε τις δοκιμές, πάντα τα δοκιμάζουμε, δηλαδή τα φτιάχνουμε όλα εδώ, δεν, ούτε αλλού πηγαίνουν τα μηχανήματα, εδώ δοκιμάζονται και όλα τα τεστ γίνονται εδώ πέρα στο κατάστημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργη. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.